Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Όπως βλέπετε δεν είμαι μόνος μου. Έχω μαζί μου το Μπάρι και το Φώτη. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα που μας ακούει. Μα Εύης Παχατουρίδης, καλησπέρα σας. Λοιπόν, λοιπόν, ο λόγος που θα κάνουμε αυτό το βιντεάκι σήμερα και ο λόγος που βρεθήκαμε με τα παιδιά είναι γιατί τους έπριξα λίγο για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό που ήθελα να κάνουμε. Και αυτό που ήθελα να κάνουμε είναι να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό του WCUP, το οποίο πιστεύω ότι είχε αρκετά ωραία συμπεράσματα. Το WCUP ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Βγήκαν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα γενικά από τη σειρά, είτε για τους Έλληνες είτε γενικά για το πόκερ. Οπότε αυτά τα πράγματα λίγο πολύ θα συζητήσουμε. Καταρχήν, έτσι για να το ξεκινήσουμε το όλο ταραβέρι, θα ήθελα ο καθένας ξεχωριστά να μου δώσει έναν τίτλο για το φετινό WCUP. Πώς θα το χαρακτήριζε, με μία λέξη, με μία φράση, με όπως θέλετε. Πάρη, ας ξεκινήσουμε από σένα. Κατά το γνωστό λαϊκό άσμα, ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, ένα ποτήρι θάλασσα θα πιω. Νομίζω για όλη την κοινότητα λίγο πολύ, ήταν ένα ποτήρι θάλασσα αυτά τα WCUP. Φώτη, για πες. Ο τίτλος που θα βάζα εγώ είναι «Όλοι μαζί στον ΟΑΕΔ». Ναι. Νομίζω είναι κατατοπιστικός για τη σειρά. Ναι, νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα γιατί αν... Για το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας. Ναι, βασικά αν με ρωτούς, εννοείται ότι μιλάμε για από ελληνικής πλευράς, ας πούμε, τίτλο, έτσι, από, για τις ελληνικές επιδόσεις και... Εγώ με μια λέξη, ας πούμε, θα το χαρακτήριζα πανολεθρία, γενικά, το φετινό WCUP. Ναι, νομίζω ήταν κάτι σαν πανολεθρία, γιατί δεν είχαμε και πάρα πολλές επιτυχίες. Εκτός από δύο τεράστιες. Γενικά, από άλλες χρονιές, ας πούμε, νομίζω ότι τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα από πλευράς επιτυχιών. Δηλαδή, άλλες χρονιές είχαμε περισσότερα πράγματα, ας πούμε. Τώρα, φέτος είχαμε μόνο έναν τίτλο σε high, από παίκτη τέλος πάντων που δεν πολύ θέλει να ακούγεται το νικ του. Και εκτός αυτού είχαμε κάποια μεγάλα κάσεις και ως εκεί, ας πούμε, τέλος. Κάτσε λίγο. Μας έφερε να σχολιάσουμε τον WCUP που έχουμε έναν τίτλο από έναν παίκτη που δεν μπορούμε να αναφέρουμε. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, τι προοπτική και πόσο ενδιαφέρον παράγει αυτό το βίντεο. Πες μου. Πες μου. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Πρέπει να σχολιάσουμε το 5% ATM που κάναμε εμείς. Νομίζω ήταν πολύ πρακτικό. Ήταν όντως 5%. Εγώ κάπου εκεί έκανα, ναι. Παίζει να έκανα και 5% το κολλάκι. Καλή φάση. Ποιο κάσαρα είναι το θέμα. Αυτή είναι απορία. Πάρη, πόσο έκανε εσύ, το έχεις... Δεν έκατσα. Κάσαρα 2-3, μία day του έκανα. Δεν έκανα και πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Παίζει να έκανα και 2. Όχι, νομίζω μία έκανα. Λίγα πράγματα, πολύ λίγα. Ναι. Καλά, προσωπικά νομίζω ότι έπαιξα και χειρότερα από ποτέ στη σειρά, ας πούμε. Δεν ήμουν καλά. Σε από θέμα κατάστασης δεν έπαιξα καλά, οπότε δεν μπορώ να τα ρίχνω όλα στην κοινιά. Σωστόν. Νομίζω ότι είναι αδιαφυσβήτητο ότι ο παίκτης που ξεχώρισε στη φετινή σειρά ήταν ο Μίτς, ο οποίος έπαιξε ό,τι κινείται γενικά στο φετινό WCUP, είτε high είτε low, και είχε και πολύ καλές επιδόσεις, τερματίζοντας δεύτερο στο leaderboard που έχει το WCUP. Γενικά θα μπορούσα να πω ότι θαυμάζω πραγματικά τον τρόπο που αντιμετωπίζει το παιχνίδι, ρε παιδί μου, από πλευράς επίθεσης στα τουρνουά, ξέρω εγώ. Πιο πολύ από οικονομική διαχείριση και όχι τόσο από παικτικά. Γιατί είναι ατρόμητος, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό είναι που μου κάνει τρομερή εντύπωση, ας πούμε, που δεν θα κολλώσει να μπει οπουδήποτε, δεν θα κολλώσει να κάνει re-entry σε οποιοδήποτε τουρνουά. Και... Εντάξει, βέβαια, προφανώς τώρα λέμε αυτά τα πράγματα γιατί του βγήκε στο φετινό WCUP. Θα μπορούσε να μην του βγει και να είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ποια είναι η γνώμη σου όμως πάνω σε αυτό? Πάρη, για πες. Κοίτα, βασικά, νομίζω ότι... Λοιπόν, τι γίνεται. Μεγαλύτερη επιτυχία από θέμα σαν επιτυχία, τέλος πάντων, ήταν ο τίτλος που πήραμε και τα πόσα πήραμε σαν χώρα εννοώ. Από θέμα cash ήταν καθαρά το main event του Καρακούτσι. Θα πούμε μετά λογικά, φαντάζομαι. Σωστό, σωστό. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι του Μίτς. Δηλαδή, γενικά, αν το δούμε, ο πιο επιτυχημένος κατ' εμέ τουλάχιστον μπορεί να μην έβγαλε το μεγαλύτερο ποσό profit. Σίγουρα δεν το έβγαλε. Αλλά νομίζω η επιτυχία μεγαλύτερη είναι του Μίτς. Γιατί
πέρα από το... Δεν είναι μόνο ότι μπήκε στο 25K, έκανε re-entry και έφτασε μέχρι τέταρτη θέση και αν θυμάμαι καλά, γιατί Ρέιλαρ μπορούσε να πάει και πιο ψηλά. Απλά παίχτηκαν κανένα δύο φορές ο Λίνς και δεν μπόρεσε να πάρει το ladder, να ανέβει. Αλλά είναι ότι και στα σκουμ μπήκε στο 20K, το έκανε re-entry και το κάσε. Και πάλι το έκανε τελικό τραπέζι. Βγήκε δεύτερο στο leaderboard, έκανε και άλλα final table meets, μικρά βέβαια. Ναι. Έκανε και ένα bubble FT από ό,τι θυμάμαι στο 2K, στο thrill. Οπότε νομίζω καθαρά από θέμα πιο επιτυχημένος, ακόμη και αν δεν έβγαλε τα περισσότερα από... Σίγουρα δεν έβγαλε τα περισσότερα, αλλά νομίζω καθαρά πιο επιτυχημένος και αυτός που έμεινε πλέον στην συνείδηση, ας πούμε, των παιχτών, είναι ο Mitch. Πλέον ανέβηκε stakes, πλέον είναι high stakes, δείχνει ότι δεν φοβάται, δείχνει ότι στο Μάχα μπορεί να βγάλει έτσι απέναντι στους καλύτερους. Δηλαδή τώρα σε ένα field που είχε μέσα Λουντοβί, είχε το Βρουμ, είχε τον Dunk Predator, όπως τον λένε νομίζω, έτσι το λένε. Είχε τέτοιους παίκτες και το κάνει back-to-back ουσιαστικά φωτού. Εντάξει, πλέον μιλάμε για τεράστια επιτυχία. Και είναι και αυτό ότι το re-entry μέσα σε αυτό το field, ας πούμε, δηλαδή άντε το αρχικό buy-in λες, okay, το re-entry μέσα σε αυτό το field, ας πούμε, δηλαδή μόλις το έχεις μπαστάρει το 25.000, ξέρω εγώ, δείχνει ακόμη πιο μεγαλύτερο σθένος, ρε παιδί μου, και ικανότητα για να παίξεις αυτά στα όρια. Γιατί νομίζω ότι πλέον από ένα σημείο και μετά ενδεχομένως και κάπου να σταματάνε υποκαιρικές γνώσεις και να μπαίνουν άλλοι παράγοντες, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι για να μπορέσεις να διακριθείς σε τέτοια όρια. Φώτη, γενικά άποψη? Το βασικότερο είναι η συνέπεια, νομίζω, που δείχνει και το volume που δίνει σε όλες αυτές τις μεγάλες σειρές, γιατί παίζει τα πάντα πραγματικά, από $11 rebuy μέχρι το 25K, παίζει τα πάντα. Αυτό δείχνει τρομερή συνέπεια και δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι grinder με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή παίζει τα πάντα, δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από buy-in κλπ. Και την αξία του πιστεύω την έχει δείξει από τις αλλεπάλληλες επιτυχίες, στα 25K, στα 10K κλπ. Έχει μπαμπλάρει και πάρα πολλά, ακόμα και σε αυτό το κουκού μπαμπλάρει και ένα 5K side event, ας πούμε. Το οποίο ήταν 18.000 bubble. Σωστό, ναι. Οπότε νομίζω έχει αποδείξει την αξία του και με το volume που δίνει και με την συχνότητα που παίζει. Δηλαδή, στα γουκού, αν κάποιο παρακολουθούσε τα field κλπ. Για να δει πώς είναι, νομίζω θα τον έβλεπε να παίζει όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν ξέρω αν κοιμόταν αυτός ο άνθρωπος στα γουκού. Δεν ξέρω πόσες ώρες κοιμότανε. Οπότε η συνέπειά του ήταν απίστευτη και νομίζω θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα από άποψη αποτελεσμάτων. Δηλαδή, του κόψε αρκετά λεφτά. Θα μπορούσε να πάρει αρκετά περισσότερα, πιστεύω. Αλλά δεν πάβει να ήταν ένα πολύ καλό σκόρ η τέταρτη θέση στο 25K και το profit το τελικό που είχε. Ναι, και στο leaderboard τερμάτισε 35 βαθμούς πίσω από τον πρώτο, ο οποίος νομίζω ήταν ένας Βούλγαρος, αν θυμάμαι καλά. Όχι, ο Ρώσος, ο Αιμλάκνατς. Α, ο Αιμλάκνατς, σωστά. Όχι, 25 βαθμούς πίσω τερμάτισε ο Μίτς από τον Αιμλάκνατς και οι οποίοι 25 βαθμοί είναι στην ουσία η διαφορά πρώτης με τέταρτη θέση, τέταρτης με ένατης, κάπως έτσι, δηλαδή έβδομης με απλό κάς, κάπως έτσι ορίζεται, ας πούμε. Εν ολίγης, εάν σύπαρε το τουρνουά του 25 και θα ήταν σίγουρα, νομίζω, στην κορυφή. Απλά αν σύπαρε το 25K και έπαιρνε 470 κάπα. Δεν νομίζω ότι θα τον ένιωσε. Συμφωνώ. Τα 5K που θα πάρει από το leader, τα επιπλέον δεν νομίζω ότι θα τον νοιάζανε. Αλλά ναι, τώρα πήρε 15K, ρε παιδί μου, και ο πρώτος έπαιρνε 20, έπαιρνε ένα πακέτο για το PCA και έπαιρνε και ένα τρόπαιο, ξέρω εγώ. Εντάξει, αλλά ναι, οκ, okay, σε αυτά τα τουρνουά η διαφορά η χρηματική είναι πολύ πιο σημαντική από ότι το leaderboard. Γενικά, επειδή έχω κάποιες επιτυχίες εδώ πέρα σημειωμένα από την φετινή σειρά, ας πούμε, πέραν του high roller του PLO που έκανε την τέταρτη θέση, είχε μπαμπλάρει ένα τελικό τραπέζι, περίπου μπαμπλάρει, βγήκε δέκατος σε 6-max, ένα 2-100 no-limit Omaha, το οποίο ήταν από τα πρώτα της σειράς. Έκανε τελικό τραπέζι σε ένα 11 ribeye 6-max που βγήκε έκτος από τη μικρή σειρά, έκανε δέκατη θέση στο 6-max το 1000, το fixed limit, και έκανε και 13η θέση σε αυτό που είπες πριν, πάρει το Thursday Thriller, παιδί μου. Λίγο πολύ αυτές ήταν οι σημαντικότερες επιτυχίες του. Και κάτι επίσης που είναι αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το πρώτο του μεγάλο cast στη σειρά ήταν το High Roller, το PLO, το οποίο ήταν το event 51. Δηλαδή επί 50 events, ας πούμε, δεν είχε πιο πριν κάτι σημαντικό εκτός από μην κάστη. Εντάξει, κάποια πολύ μικρά κάστη τα οποία δεν έχω σημειώσει, αλλά εκτός από το από το PLO πιο πριν δεν είχε κάτι άλλο. Οπότε
πάρει, πόσο δύσκολο είναι, ας πούμε, να έχεις φτάσει στο event 50 και να μην έχεις κάνει τίποτα. Και, και επίσης να πούμε ότι μέσα σε αυτό τα events μέχρι το 50 ήταν και το high roller το 10.000, το οποίο το έκανε με δύο entries και δεν το κάσαρε. Δηλαδή είχε από εκεί πέρα ένα μεγάλο κομμάτι αρνητικό, ας πούμε, και αντέχεται, λες, να... Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά όλα αυτά τα περιμένεις. Τι εννοώ τα περιμένεις? Ότι όταν ξεκινάει το WCOOP και έχεις βγάλει πρόγραμμα ότι θα παίξεις τα 10K, θα παίξεις τα 25K, είσαι έτοιμος για re-entry, γνωρίζεις ότι μπορεί να χρειαστεί να φτάσεις μέχρι το τελευταίο event για να πάρεις έστω να κάνεις κάτι. Σωστό. Δηλαδή νομίζω ότι στο επίπεδο που παίζει ο Mitch πλέον, λίγο πολύ, όχι το περίμενε, αλλά το είχε στο μυαλό ότι μπορεί να συμβεί. Δεν θεωρώ ότι μπήκε και είπε ότι αν σηκώσω το πρώτο event όλα καλά, συνεχίζουμε. Και φαίνεται ότι όταν φτάσει στο event 50, δεν έχει cash και παίζει το 25K με re-entry, φαίνεται ότι είσαι έτοιμο. Ότι το γνωρίζει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι, όντως. Και υποθέτω ότι παίζοντα όλα αυτά τα fixed limit κτλ., από την αρχή ήθελε το leaderboard, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι που προέκυψε στην πορεία. Το είχε κάνει και στο scoop αυτό. Κάθαρο ότι το ήθελε. Το είχε κάνει και στο scoop αυτό. Από ό,τι θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι. Τέταρτο, πέμπτο. Κάπου εκεί πρέπει να έχει τερματίσει το σκούπ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ψηλά ήταν. Μα παίζει και όλες τις παραλλαγές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος Έλληνας που παίζει όλες τις παραλλαγές. Είναι από τους μοναδικούς Έλληνες, νομίζω, που παίζουν όλες τις παραλλαγές σε τόσο υψηλά όρια. Ναι, ναι. Online. Σίγουρα. Ισχύει, ισχύει. Είναι από τους πλέον all around Έλληνες παίκτες, νομίζω. Και αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό για μένα είναι ότι ναι, μεν όλοι κάνουν ένα πρόγραμμα όταν αρχίσει, αλλά πιστεύω ότι περισσότεροι παίκτες, δεν ξέρω μόνο στην Ελλάδα. Αν μέχρι το event 50, ας πούμε, δεν έχουν κασάρει τίποτα, λένε ας ντροπάρω ή ας κάνω ένα break ή ας μην χάσω άλλα ή οτιδήποτε. Δεν λέω ότι αυτή είναι η σωστή λογική, απλά κάποιοι στο, υπό το φόβο του να τα χάσουν, ας πούμε, να κάνουν, να γράψουν μείον 70% ROI, το κάνουν. Αυτός δεν το κάνει. Ναι, γιατί ο άλλος... Συνεχίζει, εννοώ, το πρόγραμμά του χωρίς να πιστεύει ότι, ας πούμε, να επηρεαστεί από τους παράγοντες της διακύμανσης. Ναι, γιατί αν βγάλεις πακέτο, ας πούμε, για το WCOOP και πεις ότι το πακέτο μου, ας πούμε, είναι 100K, ξέρω εγώ, θα παίξω σε binds, δηλαδή, ξέρω εγώ, χοντρικά κάπου εκεί, μαζί με όλα τα high και κουλουπού, και είσαι, ας πούμε, στα μείον 50, είναι λογικό, ρε παιδί μου, να αρχίσεις λίγο και να λες αυτό που είπες και εσύ τώρα, Φώτη, ότι εντάξει. Ναι, γιατί ναι, μεν λέμε ότι δεν επηρεαζόμαστε από διακύμανση κλπ. Αλλά το πόκερ δεν είναι όπως σε όλες οι άλλες δουλειές ή οτιδήποτε. Υπάρχει και ψυχολογικός παράγοντας και το καθημερινό που σε κουράζει κλπ. Επομένως, κάποιος ο οποίος μέχρι το event 50 δεν έχει κάνει τίποτα, μπορεί να απογοητευτεί τόσο πολύ που να πει, ξέρω εγώ, το σταματάω, ας πούμε, ή θα παίξω μόνο τα low μέχρι 1000 ή μέχρι 2000, δεν θα παίξω για τα 25K π.χ. με re-entry κιόλας. Αυτό για μένα δείχνει συνέπεια και ότι δεν επηρεάζεται από τη διακύμανση σε κανένα βαθμό. Που δεν νομίζω ότι το έχουν πολλοί παίκτες αυτό. Συμφωνώ. Και δεν ξέρω και τι bankroll πρέπει να έχεις για να βγάλεις τέτοιο πακέτο. Φυσικά, φυσικά. Με όλα τα WCOOP, παιδί μου. Εντάξει, εκεί μετά βέβαια είναι λίγο διαφορετική η λογική. Αλλάζει η όλη ιστορία γιατί ίσως βρεις και κάποιους backers, ίσως βρεις και διάφορα, παιδί μου. Σε τόσο υψηλά stakes. Δηλαδή, νομίζω δεν είναι πολλοί αυτοί που τα παίζουν straight όλα καρφωτά, ας πούμε, από το δικό του το bankroll. Λίγο πολύ κυνηγάς να το μειώσεις. Ανάλογα και αυτό είναι. Ναι, απλά ανάλογα και την bankroll management κάνεις, δηλαδή δεν κάνουν όλοι το ίδιο. Ναι, εντάξει, προφανώς. Ναι, και αν κάνεις αλλά bankroll management. Αλλά όσο επιθετικό... και αν κάνεις bankroll management. Α, ναι, εντάξει. Απλά όσο επιθετικό bankroll management για να ακολουθείς, πάλι το να γκραϊντάρεις όλα τα WCOOP είναι πολύ δύσκολο. Όσο είναι επιθετικό bankroll management είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωραία, πάμε λίγο δεύτερο θέμα τώρα να δούμε που θα συζητήσουμε σήμερα, που είναι η πορεία του Γιώργου Καρακούση στο main event, που ήταν το μεγαλύτερο ελληνικό cast στη σειρά. Και θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά ειλικρινά στεναχωρέθηκα που μπάσταρε στην έκτη θέση ο Καρακούσης και νομίζω ότι θα ήταν τρομερά καλό για το ελληνικό πόκερ γενικά το να τον βλέπαμε να κάνει... Να πιάνει 7 ψήφιο έπαθλο, ρε παιδί μου, να κάνει top 2, ας πούμε, π.χ. ή πρώτος ή δεύτερος. Νομίζω θα ήταν πολύ καλό. Πάρη. Εντάξει, ο Καρακούσης είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα που υπάρχουν και από τα πιο αναγνωρίσιμα. Μην ξεχνάμε ότι έχει κάνει και τελικά τραπέζια στο EPT με εκείνη την περίφημη ατάκα του, ό,τι και να συμβεί, νομίζω ότι είσαι θρύλος κτλ. Για πες το αυτό. Πολύ... Για θύμισε το μας. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία. Θυμάμαι ότι είναι στο heads up του EPT στο Λονδίνο. Νομίζω στο Λονδίνο. Ναι. Και ποιοι δεύτερος ήταν αυτό? Άρα ο Φώτης το θυμάται καλύτερα από ό,τι κατάλαβα. Φώτη το θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι. Για πες. Ναι, για αυτός... ο Ιλιτάλο, ο Ρομπίνιος που παίζει Stars, του λέει whatever happens, νομίζω you are a legend, κάτι τέτοιο, of the game.
Ναι, γιατί κάτι δεν υπόθηκε καλ deal, ας πούμε, κάτι τέτοιο είχε γίνει. Ναι, θα του λέω, γίνει deal. Νομίζω πηγαίνει και του λέει «I know you are a very good heads up player, but no deal». Αυτό, ναι. Αυτό είπε ο Καρακούσης στον Ρομπινιό. Ναι, 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 ναι. Στον Ιλιτάλ. Οκ. Και δεν και λέγω αυτό που το απάντησε ο Ρομπίνιο. Εντάξει, είναι ο Ρομπίνιο, όπως και να το κάνουμε. Ναι, προφανώς. Γενικά ο Καρακούσης, καταρχήν, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει να πει κάτι κακό για αυτόν, ας πούμε, γενικά, για οτιδήποτε, πάνω στη, μέσα στην κοινότητα του πόκερ τουλάχιστον. Και νομίζω ότι θα περνούσε και πολύ ωραίο image προς τα έξω όσον αφορά τα άτομα που ασχολούνται με το πόκερ. Γιατί τώρα πλέον νομίζω ότι ακόμη και το 2017 η γενική πλειοψηφία το έχει το παιχνίδι ότι είναι κάτι περίεργη τύπη με κουκούλες και με γυαλιά, ξέρω εγώ, και υψηλογκληματίες, ρε παιδί μου. Λέτε τώρα τα μούρα, παρακαλώ. Πιο πολύ νερντάκια είναι. Νερντάκια είναι η εικόνα που έχει περάσει πλέον για τον πόκερ. Ότι είμαστε τα νερντάκια που παίζουν πίσω από τους υπολογιστές, ναι. Ναι. Τώρα αυτό που λες εσύ είναι κάποτε στο Τέξας, ρε φίλε, με κουκούλες και όπλα πάνω στο τραπέζι. Ναι, αυτό Γιώργο νομίζω είναι λίγο 1970 που λες. Ρε φίλε, δεν ξέρω. Αυτό προδίδει την ηλικία σου, δηλαδή. 72 γεννηθείς. Για πες, Τζο Κάρακ, γνώμη. Εντάξει, ήταν τεράστια η επιτυχία που έκανε και πολύ μεγάλη για την ελληνική κοινότητα. Πιστεύω ότι αν πήγαινε παραπάνω και χτυπούσε μια τριάδα, η προβολή που θα υπήρχε θα ήταν τεράστια. Και στην Ελλάδα το πόκερ θα ανέβαινε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πιστεύω, από την προβολή που θα είχε από τα μίντια κλπ. Γιατί θα το μάθαινε πολύ περισσότερος κόσμος. Αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι μια τεράστια επιτυχία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει προφίλ μικρού ιντερνετικού ή οτιδήποτε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιχειρηματίας, έχει τις δουλειές του, ξέρω εγώ κλπ. Και κάνει αυτό σαν έξτρα, ας πούμε, ασχολείται με αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, δεν ξέρω πώς το βλέπει, αλλά το κάνει σαν έξτρα, δεν είναι η κύρια δουλειά του. Επομένως, νομίζω είναι κάτι που θα περνούσε πολύ καλά προς τα έξω. Το παιχνίδι, ας πούμε, είναι για όλους, δεν υπάρχει ότι σε κυνηγάει η εταιρεία ή οτιδήποτε και ή μόνο οι μικροί κερδίζουν ή κάτι τέτοια που ακούω περίεργα. Και θα ήταν πολύ καλά. Λέγονται κάτι τέτοια, ναι. Δεν το πιστεύω. Και... Οπότε πιστεύω θα ήταν πολύ καλό αν έκανε μια τριάδα, αλλά και πάλι ήταν τεράστια επιτυχία γιατί το ποσό είναι ψιλοαπίστευτο για τις μέρες μας. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Απλά αυτό νομίζω ότι... Είναι... Πες. Είναι και το ποσό, αλλά είναι και η έγκλη του τουρνουά, έτσι είναι, μένει η WQ. Φυσικά, είναι κάποιο event από τα WQ. Για είναι το μεγαλύτερο online τουρνουά του χρόνου. Όχι θεωρητικά, πρακτικά είναι το μεγαλύτερο online τουρνουά του χρόνου. Για κάποιον που δεν ασχολείται τόσο πολύ με το χώρο, όπως έχουμε δει να μεταφράζεται το main event του WSOP ως το παγκόσμιο πρωτάθλημα του πόκερ, αντίστοιχα το main event του WCOP είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα του online πόκερ. Δηλαδή, για κάποιον που δεν ξέρει πολλά, ας πούμε, για το χώρο, έτσι θα το μετέφραζε, ας πούμε, το WCOP main event. Οπότε στην ουσία είναι σαν να διακρίθηκε στο top τουρνουά, όχι σαν, γιατί στην ουσία είναι το top τουρνουά στον κόσμο. Είναι το top τουρνουά online στον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό, ας πούμε. Ασχέτως με τη δυσκολία ή όχι του field, αυτό είναι άλλη ιστορία, αλλά από πλευρά σε πάθλο να το δούμε, δεν υπάρχει μεγαλύτερο online τουρνουά από το main event. Απλά και στο final table δεν είχε τους ιδιαίτερα καλούς παίκτες, για να πεις ότι θα μπορούσε ο Καρακούς να έχει μειονέκτημα απέναντι του. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα. Τώρα εντάξει, με τον ghosting και αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι παίζει. Προφανώς ποιοι, ναι, βρίσκονται πίσω από εκείνα τα account που παίζουν. Σωστό. Αλλά αν το δεις καθαρά σαν ονόματα, δηλαδή και αυτός που το σήκωσε, και okay, πολύ καλός και αυτά, αλλά δεν είναι ούτε Giraffe Gunter, ας πούμε, τα έχει διαλύσει όλα. Δεν είναι κάποιος παίκτης που άμα το βλέπεις και τρέμεις. Δεν είναι ο Μπεντίας, ας πούμε. Δεν είναι ο Πατζ. Ακριβώς. Ακόμα, ναι, δηλαδή το πάω πιο πάνω, European. Είναι ένα final table που αν έτρεχε ο κύριος Καρακούσης, δηλαδή αν ράναρε καλά, αν έπαιρνε εκείνο το μεγάλο φλιπ που ουσιαστικά εκεί μπάσταρε, στο ασφαλικά δεκάρια, ναι, ναι, αν το έπαιρνε εκείνο θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα για τεράστιο επίδευμα, έτσι. Ναι. Δηλαδή ένα ακραίο PC, ένα εκατομμύριο online οποιοδήποτε. Ναι, ναι. Πόσο είσαι... παραπάνω έχει αφιερώσει και τη ζωή του αυτό. Είναι... Αφιερώσει τη ζωή του. Ναι. Το αστείο είναι το χόμπι του που το βλέπει σοβαρά, ας πούμε, γιατί τον βλέπει δεν χάνει διοργάνωση. Είτε live, είτε online, είναι παντού μέσα, ας πούμε, που σημαίνει ότι είναι κάτι παραπάνω από χόμπι πλέον για τον ίδιο. Για πες, Φώτη. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι πήρε περισσότερα χρήματα από αυτόν που βγήκε πρώτος στο main event. Ο κύριος Καρακούσης ως έκτος. Γιατί ο νικητής του main event είχε 16% του εαυτού του μόνο. Ναι, ναι. Πολύ... Όντως. Το παίζει με 16% τουρνά. Οπότε πήρε κάτι. Ακραίο, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει. Νομίζω είναι και πολύ λάθος να παίξει ένα τέτοιο τουρνουά. Αυτό θα έλεγα τώρα. Για ποιο λόγο να παίξει δηλαδή με 16% ας πούμε, ένα τουρνουά. Για να πει ότι το έπαιξε. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε. Αυτό τώρα ο τύπος, επειδή σίγουρα το WCOP μέχρι εκεί δεν του πήγαινε καλά και έχανε αρκετά, λέει ας το παίξω έτσι, είσαι εσύ για να το παίξω, ας πούμε.
Και βρήκε τέτοιο σκορ τώρα και έχασε, ας πούμε, πάρα πολλά λεφτά με αυτό που έκανε, ας πούμε, το να δώσει 16%. Με αυτό που του έτυχε, ας πούμε, τώρα, γιατί στην ουσία για να σηκώσει ένα τέτοιο τουρνουά πρέπει και να σου τύχει κιόλας. Ό,τι ικανότητα και να έχεις, ας πούμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι λίγο once in a lifetime. Δεν είναι κάτι που να πεις ότι δεν πειράζει. Αυτό το σήκωσα με 16%, το επόμενο θα το έχω ολόκληρο, ας πούμε. Δηλαδή. Ναι, είναι και λίγο. Και νομίζω ένα τύπο διάβασα ότι παίζει πολλά χρόνια. Δηλαδή, παίζει να ασχολείται 15 χρόνια, ας πούμε. Είναι 38 χρονών ο τύπο, στα 39 νομίζω ότι είναι. Και, ναι, και δεν είχε κάνει κάτι άλλο τεράστιο, αν και έχω ακούσει ότι είναι εντάξει παίκτη, ας πούμε, δεν είναι κάτι εξαιρετικό, αλλά δεν είναι και κακός. Έχει πολλά cash. Γενικά online, από όσο ξέρω, απλά κάποια εκατομμύρια έχει, ας πούμε, σε cash. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Τώρα, εντάξει, Stars, ας πούμε, κερδίζει 250, ναι, ας πούμε, για παράδειγμα σου λέω, αλλά όταν κερδίζει τόσα πολλά χρόνια, δεν ξέρω πόσα βγαίνουν καθαρά το χρόνο. Και άμα έκανε με 16% το main event, δεν ξέρω τι άλλα deals έκανε, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν κάνει καλά deal γενικά όταν παίζει. Γιατί δεν μπορεί να παίξει αντικείμενο με 15%. Μην το παίξει, ας πούμε. Εντάξει, γκραϊντάρει και στο live από ό,τι ξέρω συγκεκριμένα. Ναι. Δηλαδή έχει πολλά, ναι, και στο live. Αλλά στο αυτό που λες ισχύει. Δηλαδή, όταν αυτό το τουρνουά το επιλέγει να το παίξει με 16% το συγκεκριμένο, τότε δηλαδή αυτό δεν ξέρει να κάνει deal. Έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή. Αυτό. Γιατί αν τη με τη διακύμανση μια φορά και το βρει, πρέπει, ας πούμε, να. Δηλαδή γενικά δεν είναι καλό. Εκτός αν χρέωσε υπέρογκο markup, ας πούμε, και το έπαιξε με 16% εκεί, αλλάζει. Αλλά ουσιαστικά δηλαδή να κράτησε free roll το 16%. Ναι, ναι. Αυτό μάλλον θα έγινε, δηλαδή αλλιώς δεν βγαίνει. Ναι, το μόνο που μπορεί, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει υπέρογκο markup στο υπόλοιπο 84% που έδωσε και ουσιαστικά το 16% να το βάλε, να το παίξει free roll. Τους backers λες, τους είπε ότι θα μπει με το 1 εκατομμύριο σε ένα τραπέζι για να τρολάρει τον κόσμο στο fixed limit. Καλά, και αυτό τώρα δεν ξέρω τη φάση. Αυτό είναι λίγο. Είναι λίγο tragic, ρε παιδί μου, γενικά. Λίγο παλιό είναι πλέον αυτό το αστείο, γιατί το έχουν κάνει αρκετοί, νομίζω. Ναι, δηλαδή. Εντάξει, ρε φίλε, ναι. Άμα είσαι μάγκα, μπες και μπαστάρε το 1 εκατομμύριο, να σε θυμόμαστε για πάντα. Όχι να Άμα θες να κάνεις dialogue, ρε παιδί μου, ναι. Το 1 εκατομμύριο που είναι και για να το δώσεις άλλους κιόλας, ρε παιδί μου. Μπες και σκόρπισε το μετά και τρύπα να λαγούμε και χώσου. Για πάντα. Ναι, και ας πούμε, π.χ. θυμάμαι πότε ήταν, πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι ποια χρονιά που το είχε πάρει ένας Μάρατικ, ένας τυπάς Ρώσος, ο οποίος πήρε το ticket με. Τι πέρσι πρόπερσι, ρε προ, κάτσε λίγο. Τι πέρσι πρόπερσι, αυτό που λες ήταν το 11 ή το 12. Α, ναι. Πιο πέρα, εντάξει, προ, έστω, το 11 ή το 12, έστω. Μέσα πρόπερσι. Ναι. Ο οποίος το είχε πάρει με κάτι πόντους το ticket, κάτι 50% πόντους είχε ξεκινήσει, ας πούμε, και είχε κάνει 47.000 steps. Και πήρε το ticket. Αυτός, ας πούμε, που έπαιζε σε αυτά, είχε και μια λογική να πεις, άντε, θα μπει το τρολάρι τον κόσμο, ρε παιδί μου. Τώρα ο άλλος που παίζει πόσα χρόνια live online και τώρα και τ' άλλο, για το γιόλο, ας πούμε, να μπει και να κάνει τέτοια ιστορία, είναι λίγο περίεργο το πράγμα. Εντάξει, δεν ξέρω. Εντάξει, όπως το βλέπει ο καθένας, να βρίσκεται και ο σκορ ψιλολαλάς από τη διακύμανση που λέμε, οπότε. Ναι, ισχύει. Ό,τι του ήρθε έκανε. Κάτι λίγο που ήθελα να συζητήσουμε τώρα είναι γενικά και τα συνολικά νούμερα του WCUP, τα οποία να τα δούμε σε συνδυασμό και με το που βαδίζει, τέλος πάντων, το online poker τον τελευταίο καιρό. Ενώ είναι κοινώς αποδεκτό ότι υπάρχει μια σταθερή πτώση στο online poker τα τελευταία χρόνια, ιδίως και λίγο και με τις αποφάσεις της Pokerstars να το κάνει λίγο πιο τζόγο γενικά το site με στοιχήματα, φρούτα, σεντούκια, μεντούκια και τέτοια. Βλέπουμε ότι το main event συγκέντρωσε πάρα πολλές συμμετοχές αναλογικά με το τι συμβαίνει στο online poker. Και άμα το συγκρίνουμε, ας πούμε, αντίστοιχα με το WCUP, το main event του 2010, που ήταν το μεγαλύτερο ως τώρα στην ιστορία, που το είχε συμπάρει ο Potter Poker, τότε και είχε πάρει 2,2 εκατομμύρια. Με Αμερικάνους μέσα, ναι. Και με Αμερικάνους μέσα τώρα το main event είχε, εκείνο το main event το μεγαλύτερο στην ιστορία, είχε μαζέψει 2.400 παίκτες. Και το τωρινό, ας πούμε, 400 κάτι, και το τωρινό μάζεψε 2.150. Δηλαδή είχαν 300 παίκτες διαφορά, ρε παιδί μου, τα δύο events. Το οποίο δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Πάρει τι λες. Ξέρεις τι γίνεται. Πρώτον, το ότι εκείνο το main event είχε τόσες συμμετοχές σε σχέση με αυτό είναι καθαρά και παίζει ρόλο το ότι τότε οι Ευρωπαίοι δεν παίζανε τέτοια τουρνουά. Δηλαδή το να παίξει Ευρωπαίος 5-200, τουλάχιστον Έλληνας, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έβρισκες δηλαδή άτομα το 2010 να παίξουν 5-200 online. Επομένως δεν υπήρχαν οι Ευρωπαίοι τότε.
για να μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση τότε και το σήμερα. Ναι, δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο που είναι τώρα δηλαδή. Ναι, ναι, δεν παίζανε 5200 τότε οι Ευρωπαίοι, δεν ήταν έτοιμοι για 5200. Πρώτον, και δεύτερον, τα main event από WCUP, Scoop και τα λοιπά είχαν, έχουν και πάντα θα έχουν κόσμο. Δηλαδή αυτό το τουρνά το παίζουν όλοι, και όλοι οι Rex πάνε στον Καναδά, πάνε στο Μεξικό, Κωνσταρίκα, Ευρώπη, μαζεύονται και το παίζουν, ναι, το συγκεκριμένο. Δηλαδή πτώση του online poker δεν μπορείς να καταλάβεις από αυτά τα τουρνά. Δηλαδή τώρα άμα βγει poker σας και δηλώσει ότι ναι μεν λέτε ότι πέφτει το poker, αλλά κοιτάξτε νούμερα, είναι αστείο ρε φίλε, είναι, ναι, πολύ αστείο. Ναι. Το θέμα είναι τι γίνεται καθημερινά, αυτά τα τουρνά πάντα είχαν, έχουν και θα έχουν κόσμο. Το θέμα είναι να συγκρίνεις, νομίζω, τα καθημερινά τουρνουά και να δεις πόσο έχουν πέσει τα γκαραντί 3 χρόνια πριν με τώρα, που είναι εξευθελιστικά μεγάλη διαφορά. Ναι, το θέμα είναι να δεις ότι έχουν φύγει, ας πούμε, από το Ισραήλ και την Αυστραλία, που ήταν πολύ ενεργές αγορές και μάζευαν αρκετό κόσμο. Και ήταν και καλές αγορές, δηλαδή οι παίκτες δεν ήταν πολύ καλοί και τα φύλλα ήταν πιο βατά, πιστεύω εγώ. Και από εκεί μπορείς να καταλάβεις ότι έχει μεγάλη πτώση στο online poker. Βέβαια, η στρατηγική τους. Τους βγαίνει αλλιώς, καθώς έχουν τεράστια κέρδη από ό,τι έχω διαβάσει στο στοίχημα, στο καζίνο και σε αυτά. Έχουν πολύ μεγάλα έσοδα από αυτά. Επομένως, δεν ξέρω, ίσως σαν επιχείρηση να είναι η σωστή κίνηση αυτή που κάνανε. Δηλαδή, να είναι πλάσιβοι το ότι το έχουν κάνει έτσι. Καθώς το ότι έχουν απομακρυνθεί το πόκερ δεν σημαίνει ότι τους έχουν πάρει το τζίρο, καθώς δεν τζιράρουν αλλού τα λεφτά. Καλά, ναι, αυτό σίγουρα. Δηλαδή... Επομένως, ίσως σαν εταιρεία τους συμφέρει να χρησιμοποιήσουν το brand name τους από το πόκερ. Ότι είμαστε η μοναδική εταιρεία που έπαιζε μόνο πόκερ, που υπήρχε παλιά μόνο το πόκερ, ας πούμε, το οποίο καλώς ή κακώς παλιά ήταν το μοναδικό site το οποίο είχε μόνο πόκερ, νομίζω. Από τα μοναδικά site που είχε μόνο πόκερ. Ήταν και κάποια άλλα, ας πούμε, και το Full Tilt είχε μόνο πόκερ και αυτά. Εντάξει, στην πορεία, ναι, δηλαδή μου, αυτό ήταν το πιο σταθερό και το πιο μεγάλο. Το ναι, ήταν το πιο σταθερό και το πιο αναγνωρισμένο. Επομένως, το να γυρίσει αυτό το site, το οποίο ουσιαστικά υπήρχαν άνθρωποι που βγάζαν και βγάζουν ακόμα, αλλά βγάζαν πολλά χρήματα τα οποία ήταν βάση ικανότητα, δεν ήταν βάση. Του ότι έβαλα μια μπίλια στο 33 και έκασε. Νομίζω ότι βοήθησε. 33 γιατί, ρε φίλε, ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μου ήρθε ένα νούμερο. Α, οκ, εντάξει. Μήπως θες να πεις κάτι για την ηλικία μου πάλι. Όχι, φίλε. Εγώ δεν υπονοήσω ποτέ. Δεν υπονοήσω ποτέ. Είσαι 33. Αφήνω λίγο έτσι να υπάρχει λίγο μυστήριο, ρε παιδί μου, στην όλη φάση. Εγώ πάντως 26 μισό θα σε έκανα. 26 μισό. Χωρίς τα καλοκαίρια. Το μισό το πέτυχε. Το μισό το πέτυχε. Ειδικά με το μουσάκι, ειδικά δεν υπάρχει. Είσαι σίγουρα 26 μισό. Όταν τα αφήνει κιόλα και. Τώρα θα το κουρέψω τελείως. Θα πάω για 22 μισό στο επόμενο. Εντάξει. Ναι, ναι, εγώ αυτό πιστεύω γενικά. Ότι σαν εταιρεία του έχει βγει, καθώς εκμεταλλευτήκαν το καλό brand name που είχε εταιρεία. Πολλοί πελάτες ήταν ευχαριστημένοι. Γιατί δεν νομίζω ότι κάποιο το 2010 είχε παράπονο την Pokerstars. Νομίζω ότι η κορυφαία εταιρεία. Στο online poker. Εντάξει, είχαν παράπονο αυτοί που λέγανε μας κλέβουν και μας παρακολουθούν και πατάνε τα doom switch πάνω, ναι, μας και τέτοια. Αλλά είχε. Αλλά, εντάξει, αυτοί θα υπάρχουν πάντα, αλλά το θέμα είναι ότι είχε. Από Rex, ναι, δεν είχε κάποιο παράπονο. Πάρα πολύ καλό rake back. Υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν μόνο για το Supernova Elite και βγάζανε ένα πολύ καλό κέρδος. Ναι. Δηλαδή παίζαν μόνο για το rake back. Επομένως δεν μπορείς να πεις ότι το site δεν ήταν καλό όπως το παρελθόν. Τώρα πλέον φυσικά και δεν είναι καλό και γι' αυτό είναι νομίζω το καλύτερο να σπλιτάρεις το αξιόν σου και να μην παίζεις μόνο στην PokerStars. Γιατί το λες αυτό, δεν έχεις πάρει καλά σεντού και τελευταία. Όχι, ρε φίλε, μόνο δόλαρα παίρνω και 0,25. Τι να κάνω. Να μας δώσει ένα χιλιάρι να βγω στο επόμενο βίντεο να πω παιδιά μόνο stars. Ναι, γιατί νομίζω ότι άμα σου δώσει χιλιάρι θα βγει πάλι κερδισμένο long term. Δεν βγαίνει κερδισμένο long term, αλλά χιλιάρι ναι, να σου. Ναι, είναι λίγο περίεργο αυτό η όλη η ιστορία, ρε παιδί μου. Αλλά στην ουσία το δικό μου το συμπέρασμα από όλη αυτή τη φάση με το ότι οι σειρές λίγο πολύ παραμένουν ίδιες, αλλά. Και χωρίς Αμερικάνους, αλλά πέφτει ας πούμε η δράση όλη τον υπόλοιπο καιρό, είναι ότι έχει αρχίσει να αργοπεθαίνει το grinding γενικά στο πόκερ. Θα συμφωνήσω. Δηλαδή όλοι θα κυνηγήσουν το long shot ας πούμε και το one time και όλα αυτά που λέμε, αλλά το καθημερινό grinding ας πούμε του ότι βγάζω λεφτά, παλεύω όλη τη βδομάδα και βγάζω λεφτά και έχει λίγο πεθάνει ας πούμε. Δεν είναι πολλοί που το κάνουν, αυτοί που το κάνουν σε μικρότερο βαθμό πλέον. Πάρει, σε βλέπω κάτι έτοιμο να πεις, για πες. Σου καλά το ξέρεις, το παιχνίδι των φράζων. Αλλημένα το έχεις. Ισχύει, το grinding πλέον δεν ισχύει, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι regular. Από πολλές απόψεις μόνο στη start. Θες τουλάχιστον να σπλιτάρεις άξονα αυτό που είπε ο Φώτης, πολύ βασικό πλέον. Και πέρα από αυτού δεν αξίζει από πολλές απόψεις. Μικρά, έτσι όπως έχουν γίνει και τα τουρνουά. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι να μιλήσουμε για τα τουρνουά της Stars. Αλλά ένα γρήγορο σχόλιο είναι ότι έτσι όπως έχουν γίνει, τόσο top heavy όλα. Γιατί καταρχάς, όταν έχεις το 30% του προγράμματος σου progressive, το 25% πόσο είναι, αυτόματα τα τουρνουά σου γίνονται top heavy. Ναι.
Επομένως, τώρα το grinding για το πιο επιπληρωμές είναι και λίγο ανούσιο. Δηλαδή, απλά περιμένεις γκίνια εύνοια να παίξει. Γενικά, μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Απλά να κρατήσουμε ότι δεν αξίζει το grinding πλέον. Δηλαδή, αυτό που γινόταν πριν από 3 χρόνια, ας πούμε, το 2014 ή και το 2013, το να μπορείς να ζεις και να βγάζεις χρήματα από αυτό κάθε μήνα σε σταθερή βάση, βασικά κάθε χρόνο, πλέον είναι αρκετά πιο δύσκολο. Ναι. Υπάρχει, υφίσταται, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό και με πολύ μικρότερα ποσά. Δηλαδή, τα ποσά που υπήρχαν το 12 και το 11 δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση τώρα. Και έχουν δυσκολέψει και τα field, έτσι. Δηλαδή, ο recreational πλέον ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έβλεπα χαρακτηριστικά ένα τουρνουά του Τόνκα στο stream, όπου ένα ψάρι, ένα recreational, άνοιξε χ επί, το εφρυμπέταρο Τόνκα με άσους και φλάταρε άσους το ψάρι. Που εντάξει, αυτά δεν τα έβλεπε, ας πούμε, το 13 ή το 14 κιόλα. Ναι, ναι. Ναι, στο main event κατάλαβα ποια πάσα λες, ναι. Ναι, όταν ο άλλος μπαίνει και ανοίγει 4 επί, ξέρω εγώ, τους άσους, δεν περιμένεις ότι θα φλατάρει και μετά το 3 μετά άσους. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να σε τραπάρει και λοιπά, έχει μια αλφα λογική. Μπράβο, ναι, και τα check raise του είναι συγκεκριμένα. Πλέον δεν κάνουν check raise με το pair εύκολα τα recreationals. Δηλαδή θα κάνουν check call. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Δηλαδή και τα εύκολα χρήματα που βγαίνανε το 13 από αυτούς βγαίνανε. Δεν βγαίνανε από τους recs που μετρούσαν ποιος είναι πιο μεγάλη. Βγαίνανε από τους recs. Πλέον δεν βγαίνουν και τόσο εύκολα. Ναι, πλέον η αλήθεια είναι ότι είναι μια σφαγή των regs τα περισσότερα των wide. Ειδικά τα μη κόκκινα, ας πούμε, αν συζητήσουμε. Πόσο εύκολα μπορεί να βρίσκεις τα mid προς high stakes, ας πούμε, recreational παίχτες στα μη κόκκινα. Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω. Πολύ δύσκολο. Για πες, Φώτη. Ναι, επίσης πιστεύω ότι... Αλλά ξέρω τι θέλω να πω. Θυμήθηκα τι θέλω να πω, μαλάκα. Έλα ρε μπρο, πες το γάμο το. Έλα ρε μαλάκα, το θυμήθηκα τώρα. Ρίχτω. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πλέον τα τουρνουά έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα, καθώς και οι μέτροι reg έχουν γίνει αρκετά καλοί. Δηλαδή το λάθος που θα κάνει κάποιος reg είναι ότι θα παίξει λάθος το range του σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, πιστεύω. Δηλαδή, pre-flop, νομίζω το game οι περισσότεροι το ξέρουν που είναι αρκετά καλά. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να παίξει λίγο πιο tight, κάποιος μπορεί να παίξει λίγο πιο loose, αλλά γενικότερα δεν κάνουν τραγικά λάθη pre-flop. Δηλαδή, δεν δει κάποιο ρέγγι να σου φλατάρει σε 3-bet, 3-7 off για να σε κάνει outplay ή οτιδήποτε. Ναι. Επομένως, νομίζω το παιχνίδι έχει κλείνει αρκετά. Επίσης, κάποια τουρνουά της Stars, ας πούμε, συγκεκριμένα να μιλήσουμε, αφού μιλάμε για Stars, όπως το παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα, το 33, ένα 33, ας πούμε, στις 6 και 10, freeze out. Εκείνο είναι ψηλό το field μόνο reg, ας πούμε, και είναι και καλή reg. Δηλαδή, ψάχνεις να βρεις άνθρωπο που κερδίζει κάτω από 30.000, ας πούμε. Ναι. Και δεν βρίσκεις, ας πούμε. Οπότε είναι λίγο δύσκολο πλέον το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι πάντα θα βγαίνουν λεφτά από αυτό το παιχνίδι. Απλά όσο πάνε λιγοστεύουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Γενικά, βλέπεις κάποια προοπτική? Κοίτα, από τη στιγμή που τα ROI πάντα μικραίνουν, όσο πάνε και μικραίνουν, και τα payout αλλάζουν, γίνονται λίγο διαφορετικά κλπ. Δεν μπορεί να ξέρει να σου επιφυλάσσει το μέλλον. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάποιο μπαμ, να μπει κάποια αγορά η οποία είναι πιο soft. Δεν ξέρει το παιχνίδι, π.χ. οι Κινέζοι, όπου βλέπω σιγά σιγά κάνουν μια εμφάνιση. Εμφανίζονται σε ένα βαθμό οι Κινέζοι. Εάν μπουν στην αγορά δυνατά με τον πληθυσμό που έχουν, πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον και μια παράταση ζωή για το πόκερ. Αλλά το grind σαν grind για να βγάλει τα χρήματα που βγάζει το 10 και το 11, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εξωπραγματικά δεν υπάρχουν. Και νομίζω αν τσεκάρει και graph από top regs, θα δει πόσο παραπάνω χρήματα κέρδιζαν μέχρι το 15. Ή 14 και πόσα λιγότερα χρήματα κερδίζουν από εκεί και πέρα. Νομίζω αν το παρατηρήσεις το καταλάβεις ότι από το 14 μέχρι το 17 τα κέρδη που είχαν οι παίκτες σχετικά με το 10, από το 10 έως το 14 είναι τραγικά διαφορετικά. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Επίσης, ρε φίλε, αφενός οι Κινέζοι θα το μάθουν το παιχνίδι αργά γρήγορα. Δηλαδή, ναι. Είναι έτσι gamers που και να μπουν όσα χρήματα και να πετάξουν, δεν θα μείνει πολύ καιρός που οι Κινέζοι. Ναι, γι' αυτό είπα θα πάρει μια μικρή παράταση ζωή. Και αφετέρου δεν είναι. Και αφετέρου, δεν είναι τυχαίο που όλοι το Prex online το έχουν γυρίσει στο live. Δηλαδή, πλέον υπάρχει μια κινητικότητα στα live events, γιατί και είναι πολύ πιο soft. Ναι, καμία σχέση. Και πας να χτυπήσεις το shot σου. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που ξαφνικά έχουν εξαφανιστεί Rex που γκράινταραν μέχρι πρόπερση, ας πούμε. Ναι. Τα τελευταία 2 χρόνια πιστεύω το παιχνίδι κερδίζεται πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, πρέπει να διαβάζεις συνέχεια, να ασχολείς συνέχεια. Έχουν βγει κάποια προγράμματα, όπως π.χ. το PO Solver που έχουμε κάνει και βίντεο, που είναι, σε βοηθάνε ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι τόσο καλός να βελτιωθεί πολύ γρήγορα σε κάποια πράγματα και να το αντιληφθεί πολύ καλύτερα το παιχνίδι. Ναι, και γενικά όντως αυτό είναι ένα θέμα, ότι παρατηρείται, ας πούμε, αυτή η αλλαγή του κόσμου και ότι στρέφεται προς το live, ρε παιδί μου. Γιατί, άμα το καλοσκεφτείς, ότι πρέπει να διαβάζεις, ας πούμε, PO Solver και να κάνεις coaching και τέτοια για να παίξεις, ας πούμε, σε 30 και 50 του ΝΟΑ. Γιατί να μην πας να παίξεις ένα 250, ας πούμε, live, στο οποίο το 80% του field, ας πούμε, πατάει κουμπιά.
σε αυτήν την περίπτωση. Εντάξει, θα μου πει, παίζει ένα τουρνουά μόνο, είναι άλλη λογική, ρε παιδί μου, αλλά το field δεν μπορεί να συγκριθεί, ας πούμε, σε καμιά περίπτωση του online με το live. Δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο Πάρης, αλλά νομίζω η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή, μπορεί να παίζει κάποιο τα 30 και τα 20 και τα 40 κλπ. Και να παλεύει για να έχει, ξέρω εγώ, 20% ROI και 25. Και στο live, ξέρω εγώ, σε ένα 250 μπορεί την αντίστοιχη στιγμή να έχει 120% ROI, ας πούμε, και πάνω από 100% ROI. Νομίζω δεν υπάρχει ROI στο live. Ναι, συμφωνώ. Απλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να πιάσεις ποτέ το δείγμα για να το βγάλεις αυτό το ROI. Ναι, απλά εάν το συνδυάσεις και με live cast, νομίζω ότι δεν γίνεται να μην έχεις κάποια σοβαρά αποτελέσματα. Ναι, ισχύει. Οπότε πάρει τι, live, καλύτερα. Γενικά το live πάντα ήταν πίσω από το online, δηλαδή το live αυτή πριν 2-3 χρόνια πίσω. Τι εννοώ, το poker που παίζονταν το 2013 στο online παίζεται τώρα στο live. Ναι. Και από τα moves και από τα ranges το καταλαβαίνεις που βλέπεις τύπους να φτάνουν στο down με χι φύλλα κτλ. Έχει ζωή. Αυτή τη στιγμή το live έχει ζωή. Τώρα πόση ζωή έχει και πόσο θα κρατήσει είναι και αυτό άλλο θέμα, γιατί πιο εύκολα μπαστάρεις στο live, έτσι. Αν έχεις ένα χειρόλ το οποίο το διαχειρίζεις στο live, πολύ 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 πιο εύκολα μπαστάρεται από το online. Θα δούμε πώς θα κρατήσει. Είναι πιο soft, αξίζει γενικά το live. Βγείτε από τα σπίτια σας, παίξτε live. Σηκωθείτε από καναπέδες, σε ντούκια. Αφήστε το βίντεο όπως είστε και πάτε για live. Ναι. Αλλά είναι πίσω το live γενικά. Θα κρατήσει 2-3 χρόνια αυτή η κατάσταση σίγουρα και μετά βλέπουμε. Ναι, ναι, ισχύει. Γενικά είναι ένα γεγονός αυτό. Το πρόβλημα με το live είναι ότι είναι πολύ πιο ακριβό από το online. Εκτός από τα έξοδα των τουρνουά πρέπει να συνδυάσεις και άλλα έξοδα. Ταξιδιωτικά, διαμονές, φαγητά, γιατί γενικά δεν είναι πολλές οι ευκαιρίες που έχεις να πας κάπου και να έχεις μόνο το τουρνουά, ας πούμε, να παίξεις. Οπότε νομίζω ότι ούτε το 10% αυτών που παίζουν live δεν έχει το απαιτούμενο bankroll, ας πούμε, για να παίξει live στα τουρνουά που παίζει. Σίγουρα αυτό. Γι' αυτό και πιο πολύ πουλάνε με τεράστια markups. Ναι. Δηλαδή τα markups live είναι τεράστια. Ναι. Ναι, ισχύει. Και γενικά το βλέπουμε και στην Ελλάδα αυτό που λέγατε και πριν, ας πούμε, ότι ψάχνουν. Πολλοί Έλληνες που παίζαν, ας πούμε, σταθερά online το έχουν γυρίσει στο live, τον Ταραβέρι. Το μόνο πρόβλημα με το live είναι, κατά τη γνώμη μου, το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να ντροπάρεις stake σε περίπτωση που πρέπει να κάνεις κάποια επένδυση του στυλ να αγοράσεις σπίτι, να πάρεις αμάξι και κάτι ακόμα. Οπότε το ρόλο σου, ας πούμε, θα ψαλιδιστεί σημαντικά. Στο online έχει δυνατότητα να ντροπάρεις stakes, ξέρω εγώ, για 3-4 μήνες, να κάνεις ένα rebuild και να ξανανεβείς. Αλλά στο live δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί ας πούμε το minimum παιχνίδι μπορείς να παίξεις είναι το 1-2, που δεν ξέρω μετά αν θες να παίξεις και 1-2 βάσει του ρόλου σου, βάσει των ικανοτήτων σου, και πάλι και το 1-2 ακόμα χρειάζεται ένα decent roll, ας πούμε, για να το παίξεις. Δεν μπορείς να έχεις, ξέρω εγώ, 3.000 ή 4.000 για να το παίξεις και 5. Ναι, καλά. Προφανώς άμα μάθουμε τι ρόλο έχουν αυτοί που παίζουν 1-2, θα πάρουμε φορά και θα χτυπάμε τα κεφάλια μας στον τοίχο. Αλλά... Εντάξει, μιλάμε τώρα, ρε φίλε. Ναι, για premium καταστάσεις. Και σωστές. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα του φετινού W Cup ήταν το γεγονός ότι είχαμε και τα low, τα mini της σειράς, ρε παιδί μου, τα οποία ήταν στην ουσία τα high, αλλά σε μικρότερο buy-in και γινόταν μια μέρα μετά. Αυτό γενικά πώς σας φάνηκε, Φώτη? Εγώ πιστεύω ήταν πολύ καλό αυτό, γιατί βοήθησε παίκτες οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία από τέτοια μεγάλα events και δεν έχουν και τον bankroll για να παίξουν τουρνουά τα οποία μπορεί να έχουν 109 ή 215 ή 5-30 και χιλιάρια κλπ. Να παίξουν ένα μικρότερο τουρνουά το οποίο έχει την ίδια δομή, γιατί ήταν πάρα πολύ καλές οι δομές στα W Cup. Άλλο που εμείς δεν κασάραμε, τα structure ήταν deep. Τώρα εμείς που να κασάρουμε κιόλας. Κατάρα της γριάς. Πού πας, ναι. Πού πας υπόλοιπος. Δεν είχα κατάρα γριάς εγώ, εντάξει. Α, ναι. Ναι, αλλά τι να κάνεις. Ούτε χωρίς κατάρα γριάς δεν κερδίζουν. Πού να είχα και κατάρα, φίλε. 0% ATM θα ήμουν. αλλά. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλά τα structure και νομίζω οι περισσότεροι παίκτες που θέλαν να παίξουν ένα τέτοιο event είχαν δυνατότητα να το παίξουν. Καθώς μπορούσε να παίξει τουρνουά, νομίζω, και με 11 δολάρια μόνο. Ναι. Ας πούμε, όλοι μπορούν να διαθέσουν 11 δολάρια για το χόμπι τους. Επομένως, ήταν πολύ καλό αυτό που κάνει η υπόκριση. Ήταν πολύ καλή ιδέα αυτό που το σκεφτήκανε. Επίσης, ήταν την επόμενη μέρα από τα κανονικά event, οπότε ήταν και ακόμα πιο εύκολα. Γιατί κάποιος ο οποίος θα έπαιζε Κυριακή ένα πολύ μεγάλο session, τη Δευτέρα δεν θα ξυπνούσε νωρίς για να βάλει το 11 το W Cup, ας πούμε, το low τώρα. Ναι. Κανένας δεν το έκανε αυτό. Επομένως, ήταν πολύ καλή αυτή η προσθήκη γενικότερα. Και νομίζω ότι βοήθησε αρκετούς παίκτες να παίξουν ένα τέτοιο event αυτής της μορφής. Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι πριν μας πει και ο Πάρης πώς το βλέπει αυτό,
Και εγώ θυμάμαι από και όταν έπαιζα περισσότερο, ρε παιδί μου, ότι όποτε είχε W Cup, πάντα το παράπονο μου ήταν αυτό. Ας πούμε, ότι από ό,τι θυμάμαι δεν είχε καν 109 το W Cup. Είχε τα 2-15 και κάποιες φορές έκανε κάτι τύπου second chance, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Που ναι, είχε, το μισό buy-in. Ναι, που ήταν 109, ας πούμε. Το οποίο ήταν το μικρότερο που μπορούσε να φτάσει, ας πούμε. Και πάντα ναι, θυμάμαι ότι οι low stakes παίκτες είχαν αυτό το παράπονο. Γιατί λέγανε ότι βλέπουμε να γίνεται αυτή η σφαγή, ας πούμε, και δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε, ρε παιδί μου, και εμείς με κάποιο τρόπο. Οπότε σίγουρα ήταν καλή προσθήκη. Πάρη. Να πω αυτό που θέλω να πω γρήγορα και μετά. Όχι, τώρα θα περιμένει. Όχι, θα μιλήσει. Όχι, τώρα θα μιλήσουμε εμείς. Για πες. Επίσης πιστεύω ότι φούσκωσαν αρκετά και τα prize pools στα μικρά τουρνουά. Στα low to mid, ας πούμε, στα 20-διάρια, 33-διάρια, 44-55-διάρια, τα οποία δεν ήταν τόσο φουσκωμένα και νομίζω ότι το ότι υπήρχαν στο παρελθόν δεν ήταν φουσκωμένα, καθώς δεν επηρέαζε το αν θα γεμίσει ένα B22 σε παλαιότερα W από τη στιγμή που όλα τα τουρνουά ήταν 2-15 κλπ. Οι παίκτες που θα παίξουν B22 θα το παίζαν έτσι κι αλλιώς. Ισχύει. Επομένως, νομίζω ότι βοήθησε αρκετά και σε αυτό, στο να αυξηθούν τα prize pools στα μικρότερα τουρνουά και βοήθησε και τους reg που παίζουν low και mid stakes. Και έδειξες κιόλας, έκανες έτσι. Όχι, είπα low to mid stakes. Νομίζω ότι έδειξες. Απλά ρέει ο λόγος και κουνάω και τα χέρια μου. Οκ, okay, sorry. Για πες πάρει. Εγώ θα κάνω λίγο το μαλάκα της υπόθεσης και θα πω ότι δεν μ' άρεσε η προσθήκη των mini W Cup στην όλη φάση. Ναι. Ο λόγος είναι αφενός ότι τα W Cup πάντα εγώ τα θυμόμουν να είναι καθαρά high events. Για τα low events υπήρχαν τα scoop, για τα low και τα mid. Δηλαδή δεν μ' άρεσε αυτό που άλλαξε. Ήθελα τα W Cup να είναι μόνο high. Αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας, μην το είχα συνδυάσει έτσι. Αν το δούμε καθαρά πρακτικά για το παιχνίδι, δεν μ' άρεσε γιατί πάρα πολλοί regulars που θα βάζανε λεφτά στα satellite για τα high, πλέον παίξαν τα low. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι τα field στα high γίναν σκληρότερα γιατί υπήρχαν τα low. Ενώ τα field στα low δεν γίναν σκληρότερα. Ναι, νομίζω ναι, ότι έχει ένα point αυτό που λες, τρα παιδί μου, ότι όντως... Δηλαδή θεωρώ ότι... Αν έπρεπε. Sorry, τελείωσε. Ναι, τελείωσα. Πες. Απλά θεωρώ ότι αν έπρεπε να γίνουν low, θα ήταν καλύτερο να γίνουν άλλη στιγμή. Δηλαδή, αφού κόψαν και τα micro millions, νομίζω ότι το έχουν κόψει τελείως. Δεν ξέρω. Γίνανε σε κάποια φάση. Κάναν πρόσφατα γίνανε μια. Και δεν περάσαν. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δεν δείχνουν αποφασισμένα να τα συνεχίσουν γιατί κάνανε μια μέρα κάτι micro million marathon, είχαν μια μέρα μόνο events και όλη μέρα, ας πούμε, και αυτό ήταν. Και κάτι δοκιμάσαν δηλαδή διάφορα πράγματα τα οποία δείχνουν ότι δεν θα πολύ ασχοληθούν. Επομένως, αφού θέλανε να βάλουν mini W Cup σε κάποια φάση, τα βάζανε ένα μήνα μετά. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι έχασαν πολύ τα high και από price pool, γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες του Άμπι 10-15 θα κυνηγούσαν 200 και τα 500 σε satellites. Αφενός. Αφετέρου, γίνανε πολύ πιο σκληρά τα high. Πολύ πιο σκληρά. Γίνανε πιο σκληρά γιατί λείπαν όλοι αυτοί οι παίκτες που μπορείς να βγάλεις έτσι. Γιατί αυτός που θα παίξει το 500 και είναι. Εντάξει, το break θα το βάλει, και okay, χαίρομαι πολύ. Αν είναι recreational, θα το βάλει ούτως ή άλλως. Και ουσιαστικά ποιοι λείπουν. Λείπουν οι ρεξ του Άμπι 5, 10, 15 που θα παίζαν τα satellites και θα μπαίναν στο 500. Ναι. Και αυτοί όμως είναι πλήγμα και από θέμα price pool και από θέμα επίπεδου. Γιατί όταν ανοίγει οποιοδήποτε ένα χιλιάρι και ξαφνικά έχει 7 top breaks. Αν δεν υπήρχαν τα mini W Cup, θα είχε 4 το Prex, 2 μέτριους και οι υπόλοιποι κτλ. Ναι. Ενώ από την άλλη, αν το τα mini W Cup, δεν ξέρω αν γίνανε πιο soft τα mini W Cup. Δηλαδή, αν αλλάξαν το. Δηλαδή, λίγο πολύ το field που θα έπαιζε μετά από ένα μήνα, έπαιξε και τώρα. Δεν άλλαξε κάτι δηλαδή. Όσοι τα παίξαν ναι, τώρα, θα τα παίξαν και μετά από ένα μήνα. Εγώ νομίζω, δεν νομίζω ότι. Το European έκανε ένα 55, ας πούμε. Καλά, μην το λες. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα οπτικής. Εντάξει, το βάλε και να το βάλε. Νομίζω ότι πολύ το Prex συμπλήρωναν το session με events του mini W Cup, παιδί μου, να το πούμε έτσι. Βασικά αυτό είναι και κακό για το mini W Cup, γιατί όταν έχει το Mitch να κυνηγάει το leader, θα στα παίξει όλα, ρε φίλε. Θα σου πέσει το δεκάρι, θα σου πέσει και τα πάντα. Όταν είσαι όμως ένας rec του 10, δεν θες το Mitch τώρα στο field. Δεν το θέλεις μέσα. Δηλαδή... Έκανε 11 rebuy. Έκανε φουτού 11 rebuy. Βασικά έπαιξε 11 για freeze out, έπαιξε τα πάντα γενικά. Έπαιξε τα πάντα. Και υπήρχαν και ο Αμλάκ Νατζ για να μπήκε στο leaderboard, για να βγει και πρώτος, αυτό έκανε. Σίγουρα θα έπαιξε. Νατζ είναι ένα... Τέλος πάντων, ναι. Κλαίμε με τον Αμλάκ Νατζ. Αλλά υπήρχαν γιατί αυτό, το παλικάρι δηλαδή, έτσι. Δεν βοήθησε κάπου. Να σου πω, εγώ τον είχα σε μειωμένο, δεν τον είχα για καλό. Τώρα μετά από αυτό θα βάλω note με κατουράι. Αλλά δεν θεωρώ ότι έκανε κάπου καλό. Η αλήθεια είναι ότι όντως τα fields και των δύο σειρών δυσκόλεψαν.
Για διαφορετικούς λόγους βέβαια το καθένα, αλλά όντως δυσκόλεψαν. Τα main mini γιατί γινόταν ίδιες ώρες, άρα αυτοί που παίζαν τα high παίζαν και τα mini για να συμπληρώσουν, και τα δε high γιατί αυτοί που θα παίζαν satellites παίζαν τα mini, άρα δεν κυνήγησαν προς τα high, και άρα και αυτά τα fields δυσκολέψαν. Οπότε καθαρά παικτικά να το δούμε, ας πούμε, σίγουρα δεν ήταν ευνοϊκή η κίνηση. Αυτό πάντως που είπε σε μια τελευταία ανακοίνωση ένας υπεύθυνος της Stars είναι ότι μετά από απέτηση του κόσμου, δηλαδή ο κόσμος ζήτησε να μπουν τα low και μπήκανε στο πρόγραμμα. Ναι ρε φίλε, εννοείται. Αλλά το αν θα το βάλεις ένα μήνα μετά ή τώρα είναι άλλο θέμα. Μπορούσε να το βάλεις ένα μήνα μετά. Και εκτός από αυτό, αν εγώ έχω 10.000 ρόλο 15 και παίζω, αν 15, 10 ξέρω εγώ τι θα παίζω, προφανώς και θέλω να έχει μείνει W Cup την ίδια περίοδο. Εννοείται, ναι, αυτό. Εντάξει, εννοείται. Για να μην πάω να χάσω το ρόλο μου στα μεγάλα. Ναι. Εννοείται πως το θέλω αυτό ρε φίλε. Δηλαδή ξαφνικά τώρα θυμηθήκαν του Rex του Άμπι 15 και 20. Αυτούς που δύο χρόνια τους γαμούσαν, ας πούμε, τώρα τους θυμηθήκαν και τους βάλαν μην W Cup. Πλάκα κάνουμε τώρα. Πάντως αυτή η μέρα είναι ικανοποιημένα τα παιδιά. Ήταν όλα καλά. Λέει, παίξαμε ωραία, δεν χάσαμε τα λεφτά μας, ήταν όλα πολύ ωραία. Έλα ρε, κάμερα σε μένα, εγώ θα στα πω όλα. Εγώ θα στα πω. Λέγε, πες. Πες τα όλα, χώσε. Αυτά τα λέγα. Αυτά τα λέγα, μας κλέβουν, Γιώργη. Είναι επίσημο πλέον, μας κλέβουν. Βγάλει τα λεφτά σας. Λοιπόν, θα προσπαθήσω, θα σου κάνω λεκτική επίθεση, ρε παιδί μου, για να σε φέρω σε φάση να τιλτάρεις και να τα ομολογήσεις όλα. Να τα πεις έτσι όπως τα έχεις στο μυαλό σου όμως. Όλα. Η τέτοια, η Πάνια δεν τα κάνει αυτά. Δεν τρολάρει έτσι τους καλεσμένους της. Τώρα το πας σε άλλο level, γιατί δεν ξέρω. Ναι, ναι. Επίσης, βάσει του προγράμματος. Εγώ θα σου πω. Αφήστε με να ρωτήσω τον Χριστιανό. Θα φωνάξω το πάνελ, το Mr. Εθνικά Μπούτια θα φωνάξω. Λοιπόν. Επίσης κάτι άλλο που ήθελα έτσι λίγο να δούμε είναι ότι γενικά επειδή αλλάζουν τα events όσο περνάει καιρός, βλέπουμε τώρα μπαίνουν knockouts και τέτοια, το πρόγραμμα αλλάζει, μπαίνουν τουρνουά, βγαίνουν. Γενικά πώς σας φάνηκε το φετινό πρόγραμμα σε σχέση με αντίστοιχα προηγούμενα, Πάρη? Εντάξει, αλήθεια είναι ότι συνέχεια πειραματίζονται, αλλάζουν κάποια events. Το βασικό που μου έκανε εντύπωση σε αυτό το W Cup, το οποίο το είχα συνηθίσει και στο προηγούμενο, νομίζω ήταν. Ναι, ήταν σίγουρα στο προηγούμενο και στα Scoop, είναι ότι βγάλαν τα face. Το οποίο δεν το κατάλαβα. Υπήρχε face μόνο σε fixed limit, σε no limit. Υπήρχαν σε παραλλαγές face. Στο Golden, ναι, δεν υπήρχε. Το οποίο είναι και περίεργο γιατί πήγε τρομερά το face που κάνανε στα Scoop. Και το κατοστάρι και το χιλιάρι. Έβγαζε τρελά νούμερα. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βγάλαν τα face από αυτό. Δεν μ' άρεσε προσωπικά καθόλου. Αφενός αφετέρου, το καλό που κάνανε είναι ότι στα Scoop είχε, τώρα δεν είχε, πώς το λένε, Total KO τουρνουά. Υπήρχε μόνο ένα 2-15 Zoom, Omaha, Total KO, εντάξει, δεν ξέρω, το παίξαν οι Χαρμάνιδες Παρασκευή βράδυ ήταν αυτό. Ό,τι γλιτώσουμε. Ναι. Ξέρω ότι. Το οποίο είναι πολύ καλό. Θυμάμαι, νομίζω υπήρχε και άρθρο στο 2+2 τότε, είχε γίνει λίγο τόρο για το Total KO, να μην το παίξουν οι regs, για να καταλάβει η Stars ότι τα Total KO πρέπει να φύγουν. Και νομίζω, εντάξει, overlay δεν πρέπει να έχει, αλλά όντως είχε λίγη κίνηση εκείνο το scoop. Ένα αυτό το κρατούμενο, δεν είχε Total KO, τα face ήταν μεγάλο foul για μένα, έπρεπε να έχει face. Mm-hmm. Τι άλλο ήταν, είχε διαφορετικό. Δεν υπήρχαν τα Mix Max. Ναι. Τα Max, τα full ring. Δεν ξέρω αν είχε στα scoop. Νομίζω ούτε στα scoop είχαν βάλει. Αλλάξανε λίγο, δεν είχε καθόλου mix max. Δεν ξέρω αν τα half price ήταν πέρσι. Νομίζω δεν είχε half price πέρσι, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή τα half price τα παίξανε όλοι. Ναι. Πραγματικά όλοι πρέπει να τα παίξαν τα 500, τα Tuesday και τα Thrill. Που αν το δεις από καθαρά σαν άποψη, το 500 το Tuesday είναι unvalued τελείως τουρνουά. Τελείως, δηλαδή δεν έχει νόημα να το παίξει. Είναι δύσκολο. Μπλα 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 μπλα. Αλλά επειδή είναι half price, έπρεπε να το παίξει, ρε φίλε, τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν half price. Αυτό τι άλλο, κάποιο άλλο δεν είδα. Τα progressive δεν το παρακάνανε με progressive, το οποίο μου άρεσε. Δεν το ξεφτυλίσανε με progressive. Τι άλλο, αυτά σε γενικά. Το πρόγραμμα, δηλαδή, αυτά κράτησα από το πρόγραμμα. Φωτή. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε γενικά αρκετά το πρόγραμμα, γιατί στο άμπι που παίζω είχε κάθε μέρα να παίξω, εκτός από κάποιες λίγες μέρες. Είχε κάθε μέρα να παίξω, γιατί κάθε μέρα θα έχει το 27, το 55, το 109, ας πούμε. Θα έχει satellite κάθε μέρα για κάποιο 2-15, γιατί τα low events ήταν την επόμενη μέρα από τα high. Επομένως, κάθε μέρα είχε κάτι να παίξω, επομένως εμένα μου άρεσε αρκετά για αυτό το λόγο. Αλλά συμφωνώ με τον Μπάρι ότι για κάποιον ο οποίος παίζει μεγαλύτερο άμπι, δεν ήταν ό,τι καλύτερο αυτές οι αλλαγές.
Γενικότερα, γιατί σκλήρωναν πάρα πολύ τα field και τα έκαναν πολύ δυσκολότερα. Αυτό δεν... Επίσης δεν κατάλαβα το σκεπτικό του και απαντήστε, ας με απαντήσει ένας αυτό. Για ποιο λόγο τα low ήταν την επόμενη μέρα και όχι την ίδια? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ. Ναι, αυτό δεν υπάρχει εξήγηση νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά για ποιο λόγο μπήκαν στη δικασία και τα αλλάξανε μέρα. Τώρα, σε κάποια φάση πιο πριν ο Φώτης ανέφερε ότι ήταν καλό από την άποψη ότι ο Ρέγκ που θα έπαιζε, ας πούμε, τη μέρα που είχε τα καλά high, ας πούμε, που αντίστοιχα θα έπρεπε να έχει και τα καλά low, είχε τα low της προηγούμενης ημέρας. Οπότε τα καλά low ήταν την επόμενη και κάπως μοιραζόταν, ας πούμε. Δεν παίζει βέβαια να το σκέφτηκαν αυτό. Ναι, άμα είναι να παίξει όμως το χιλιάρι την Τρίτη, δεν σε νοιάζει ότι η Τετάρτη έχει κατοστάρει. Okay, ναι, βολεύει. Η Τετάρτη θα το παίξει το κατοστάρι, πολύ καλή φάση. Αλλά δεν θα φτιάξει το πρόγραμμά σου επειδή έχει κατοστάρει, άμα σκοπεύει να τα ρεκτάρει χιλιάρια και δεν χιλιάρια. Ναι, εντάξει, προφανώς. Εγώ πιστεύω ότι το πρόγραμμα ήταν ψηλοειδανικό για ένα ρεκ που παίζει AB20. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ανέβα λίγο. AB30, ναι, έστω. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλό για αυτού του ρεκ γιατί. Είχε πρόγραμμα, ας πούμε, είχε κάθε μέρα κάτι να παίξει. Δεν υπήρχε δηλαδή ή satellite ή κάτι τέτοιο. Πιστεύω ήταν χειρότερο για τους παίκτες που ήθελαν να παίξουν AB60, AB70, AB80 εκεί πέρα. Ήταν χειρότερο το πρόγραμμα. Αλλά νομίζω για αυτούς που θέλουν να παίξουν αυτό το AB από 20 μέχρι 35 να πω βαριά, ήταν πολύ καλό το πρόγραμμα. Ναι. Οπότε εγώ δεν έχω αρνητικό να πω για τις stars. Είναι στημένη, παιδιά. Αλλά το πρόγραμμα καλά το κάνανε. Και επίσης έχουμε κολλήσει στο ότι είχε W Coupe, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα είχε και στην Party, είχε και κάποιοι... Είχε Power Fest, είχε τα Eclipse. Ναι. Ενώ εγώ είπα να μην το πω γιατί είναι παράνομοι, ρε μάγκες. Αλλά και δύο Eclipse, ο ένας 8-8 η άλλη. Όχι ρε, εντάξει, τι παράνομο, γιατί δεν... Χούντα έχουμε... Είπες 8-8-8! Μέσα γρήγορα, φυλάκι! Ο φεστιβάλος της άλλης εταιρείας ήταν καμία σχέση με τις Stars, έτσι, ούτε... Η ποικιλία υπήρχε την ΑΠΕΚ, ήταν στάνταρ τα τουρνουά, τουλάχιστον στην Big Win εγώ που έπαιξα κυρίως. Ήταν συγκεκριμένα τουρνουά κάθε μέρα, αν εξαιρέσεις, η Big Win είχε και face, αλλά αν εξαιρέσεις κάποια πράγματα ήταν πολύ στάνταρ τα τουρνουά της Big Win, το οποίο αυτό ας πούμε μου κάνει δυσάρεστη έκπληξη. Περίμενα ότι επειδή ανεβαίνει η Big Win θα έχει περισσότερα τουρνουά, περισσότερα buy-ins και κάτι διαφορετικό θα είχε να δώσει, δεν είχε να δώσει. Η Party ανεβαίνει, όχι η Big Win. Ναι, εντάξει, okay. Εμείς θα μιλάμε στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, party poker, παιδί μου, Big Win στην ουσία. Nerd everywhere, μαλάκα. Γαμημένα νερντάκια. Έλα, μπρο. Με μουσια και γυαλιά και nerd κιόλας, όλα μαζί, όλα τα κακά. τι θα να πω. Ναι, όντως, ένα καλό έκανε τέτοιο, ένα high roller είχε καλό, το οποίο έγινε στις τελευταίες μέρες και κάπου διάβασα ότι ήταν στο heads up ο Ben Tolleren με τον Sildur. Και το σύπαρε ο Ben Tolleren και πήρε κάτι τύπου 250.000, κάτι. Ένα τέτοιο ποσό. Δεν ξέρω, ήταν 5.200 ήταν νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, κακά τα ψηφία. Η Stars μονοπολεί το ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά το έχω αυτό, ούτε καν το ήξερα. Εγώ πραγματικά, ούτε καν το διάβασα. Ναι. Αυτό δηλαδή. Μονοπολεί το ενδιαφέρον. Αν υπάρχει W Coupe ή Scoop, όλες οι άλλες παγώνουν. Νομίζω ότι οι άλλες εταιρείες σκοπίμως βάλαν τις σειρές τους. Τότε που είναι το W Coup. Γιατί. Ποντίζεται και κλαστά. Ναι, ακριβώς. Γιατί εντάξει, σου λέει, αφού θα έχει μαζεμένο κόσμο που θα παίζει, γιατί να μην αυξήσουμε λίγο τα τουρνά που θα θέλει να παίξει ο άλλος. Και κάπως έτσι. Είχε κάποια καλά. Α, πες ολοκλήρωση. Και κάπως έτσι μπαστάρει ο κόσμος, αυτό ήθελα να πω. Το καλύτερο σε με τις πολλές σειρές. Εντάξει, βγείτε και κανένας άλλος να βάλετε 4-5 σειρές ταυτόχρονα, ρε παιδί μου, να μην ξέρουμε πού να τα δώσουμε. Για πες Φωτή, τι θες να πεις. Ήθελα να πω ότι ήταν καλά τα τουρνουά γιατί συμπλήρωνα νομίζω το Action σε συνάρτηση με τη Stars και είχες πάντα κάτι να παίξεις. Δηλαδή ακόμα και να τα μπάσταρες όλα πάντα κάτι είχες να ανοίξεις. Ναι. Ναι, εντάξει, βέβαια. Τα χάνεις, δηλαδή. Δεν υπήρχε πίσω να μην τα χάσεις τα λεφτά, κάπου θα τα μοίραζες, δεν γινότανε. Δεν το γλίτωνες, ναι. Εντάξει, βέβαια τώρα η αλήθεια... μιλάς. Τώρα μιλάμε, τώρα είναι ωραία τα πράγματα. Και εγώ στην Party Poker έβλεπα ότι για να μιλήσουμε έτσι γενικά ρε παιδί μου, όχι με... Τι, ποιοι παίζαν στην Ελλάδα, ποιοι δεν παίζανε, το βλέπουμε από γενική σκοπιά, ας πούμε. Στην Party Poker, πολύ phase έβλεπα, ας πούμε, στα καθημερινά, στις βατές ώρες. Τα πιο σοβαρά τουρνά ήταν τις 9 και μετά. Μετά στην 8-8-8 είναι πολύ αργά τα τουρνά γενικά που βάζουν, ρε παιδί μου. Οπότε, ναι, είναι λίγο, πρέπει να γίνεις λίγο βρικόλακας για να ακολουθήσεις. Γενικά, πάντως, τελευταία παρατηρείται πάρα πολύ και η έξαρση των μεγάλων live τουρνουά, ας πούμε, ειδικά αυτό με η ιστορία με τα high rollers είναι πολύ διαδεδομένη και σε παγκόσμιο επίπεδο, ξέρω εγώ,
γίνεται ένας ψιλοχαμός γενικά με τα high rollers. Βλέπεις ότι από εδώ και από εκεί ξεπετάγονται συνέχεια. Ενώ πριν είχε σε κάτι, σε κανένα EPT, έβλεπε σε κανένα WSOP, ας πούμε. Τώρα έχει πόσες σειρές, άσχετες σειρές, ξέρω εγώ, που δεν σχετίζονται με κάποια σειρά από τουρνουά που κάνουν τέτοια high rollers. Αυτό τι ακριβώς, ποια είναι η άποψή σας? Όπως αυτό που έγινε στο Μαυροβούνι, ας πούμε, με τον Αντώνη Ρέμο. Αντώνης Ρέμος, ναι, πολύ σωστά. Που πήρε και πολύ έκταση το όλο θέμα, έτσι. Επειδή τον Αντώνη Ρέμος, ας πούμε. Ναι. Πολλά διάφορα site random προβάλανε το όλο σκηνικό. Απλά ήταν αστείο, τώρα άσχετη παρένθεση. Ήταν ωραίο το να έβλεπα, ας πούμε διαφημίσεις στο Facebook, όχι διαφημίσεις, διάφορα site που ανεβάζαν το συγκεκριμένο, άσχετα με το πόκερ. Και ήθελα απλά να μπω να δω τι γράφει ο κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς του φαίνεται όλο αυτό. Και πραγματικά διάβαζες το οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Και αυτό δείχνει και γενικά ότι είμαστε και πίσω σαν νοοτροπία το τι είναι το πόκερ, έτσι. Το οποίο δεν το περίμενα. Δεν λέω ότι ο κόσμος είχε καταλάβει τι ακριβώς είναι το πόκερ και ότι είναι κατά βάση παιχνίδι ικανοτήτων. Αλλά πάλι διάβαζα διάφορα περίεργα πράγματα τα οποία με έκαναν να σκεφτώ ότι αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε 10 χρόνια πίσω. Ναι. Και ίσως έχεις και δίκιο σε αυτό που είπες για τις καραμπίνες και τις κουκούλες και τα περίεργα. Ναι, μα εγώ με βάση αυτό το είπα. Δηλαδή με το ποια είναι η νοοτροπία του Έλληνα και πώς αντιμετωπίζει, ας πούμε, το πόκερ. Δεν νομίζω ότι άμα υπάρχει. Ρώτα μια μάνα, ας πούμε, όποια βρει στον δρόμο, ξέρω εγώ, πώς είναι αυτός που παίζει πόκερ. Δεν θα σου πει είναι ένα παιδί, ένας μπούλης με γυαλιά. Θα σου πει ότι είναι ένας εγκληματίας. Παίζει χαρτιά, ας πούμε. Χαρτιά, χαρτοπαίγνιο. Είναι δυνατόν. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Ουσιαστικά, ναι, αν και διαφώνησα στην αρχή με αυτό που είπες. Τώρα που σκέφτηκα, αυτό ισχύει. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σου, αυτό με τα high rollers, λίγο πολύ διαφήμιση είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πού αποσκοπεί όλο αυτό με τα high rollers και τα μεγάλα guarantee. Γίνονται στην Αυστραλία, γίνονται στην Αμερική, στην Ευρώπη δεν έχει και τόσο, έτσι. Δηλαδή, παραμένουν στο EPT να είναι τα high rollers. Ναι. Δηλαδή, αυτό έγινε αυτό στο Μαυροβούνιο, αλλά δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάποιο άλλο στην Ευρώπη high roller. Μπορώ να κάνω και λάθος, γιατί έπαιξα 5-6 και μετά τον παράτησα με τα high roller. Φίλε Γιώργο, πιστεύεις ότι αυτοί που παίζουν πόκερ είναι μπούλιδες με γυαλιά? Κάτσε να πάρω τη μάνα μου ένα τηλέφωνο μου που είναι καλύτερο. Για πάρε λίγο να ρωτήσεις. Να δούμε τι θα μας πει. Περίμενε λίγο να ρωτήσεις τη μάνα μου να μου πει ότι είμαι καλύτερος. Θα μου πεις και μπούλι με γυαλιά. Δεν είπα εσένα, ρε φίλε. Είπα τι νομίζεις και καλά. Έκανε μια γενική παρατήρηση. Ναι, γενικώς μιλάμε. Για πες Φώτη εσύ για high rollers. Εντάξει, την τελευταία φορά που έπαιξα δεν πήγε πολύ καλά. Δεν σε έψησε πολύ, ε. Δεν έπεισε η κατάσταση, όχι, ρε φίλε. Ναι. Λέω να μείνω στα low to mid. Εντάξει, εμένα δεν γενικά μου αρέσει. Έλα, εντάξει, να το μάθει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στα live high rollers, αν δεις πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι επαγγελματίες, πουλάνε και με markup ακόμα. Γιατί πάντα υπάρχουν τα επιχειρηματίες οι οποίοι είναι μεγάλοι και απλά θέλουν να περάσουν την ώρα τους και μπαίνουν στα τουρνουά. Παράδειγμα τώρα, αν δεις online ένα τουρνουά το οποίο είναι 100K buy-in, δεν θα δεις ποτέ το Ρέμο να το παίζει, ας πούμε. Οπότε μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι δεν παίζουν στο online poker, παίζουν στο live. Γιατί δεν έχει λογαριασμό A Remos 510. δεν νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες θα μπουν στο internet για να παίξουν ένα τέτοιο τουρνουά, γιατί το κάνουν για τη διασκέδαση. Παράδειγμα, δεν νομίζω ότι ο Remos πήγε να παίξει στο τρίτον super high roller για να πάρει λεφτά. Απλά πήγε να διασκεδάσει, ναι, νομίζω, ναι, και έπαιξε και το τουρνουά. Ή κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που μπαίνουν εκεί. Κάτι από ό,τι είχα ακούσει, είχε κάποιον γνωστό. Αυτόν που έχει το καζίνο εκεί πέρα, είχε κάποιο γνωστό, τέλος πάντων. Και σαν πρόμο πήγε δηλαδή στην ουσία. Θέλω να καταλήξω. Ναι, πες. Τίποτα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι νομίζω ότι πέτυχε διάνο το στόχο του, γιατί η μέρα που έπαιξε ο Ρέμος εκείνο το τουρνουά πρέπει να ήταν η μέρα που η λέξη πόκερ και το πόκερ γενικά σαν παιχνίδι ακούστηκε περισσότερο από ποτέ άλλοτε σε αυτή τη χώρα. Δεν νομίζω να υπήρξε άλλη στιγμή που να ακούστηκε περισσότερο. Συμφωνώ, αλλά. Συμφωνώ, ναι. Απλά ο λόγος που μαζεύονται... Δεν σημαίνει... Sorry, τελείως. Πες. Δεν ήθελα να πω έτσι μαζεδικό, πες. Απλά δεν είμαι και σίγουρος ότι το ότι ακούστηκε, όντως ακούστηκε πιο πολύ από ποτέ, αλλά δεν ξέρω αν ακούστηκε για καλό ή όχι. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο της όλης της ιστορίας. Δεν το πήρε καλά ο κόσμος ότι ο Ρέμος έπαιξε 100K τουρνουά. Ναι, ναι, όντως. Όντως. Και γενικά... Έλα, βάλτε στον Ηρακλή, ρε Ρέμο. Έχεις αφήσει την ομάδα να πούμε και παραπέει από εδώ και από εκεί. Και... Να σε κυνηγάει η κατάρα της γριάς. Πολύ. Λες τέτοια, ρε. Είμαστε καμένοι εδώ πέρα, με μιλήσετε για πράγματα. Και πολλοί μείναν στο γεγονός ότι okay, έπαιξε 100 και πήρε 200, ας πούμε. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, σε πολλά σχόλια, όπως είπες πάρει πριν, που σε άσχετες σελίδες το έβλεπα αυτό,
Το οποίο εντάξει, βέβαια δεν απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Γιατί ξέρει, όλοι γράφανε πήρε 250 χιλιάρικα ο Ρέμος, ας πούμε, και τρεχάτε, ρε παιδί μου. Αλλά στην ουσία έβαλε 100. Οκ, okay, εντάξει, δεν έβαλε ένα ευρώ, ας πούμε. Εντάξει, έβαλε 100. Σίγουρα ήταν από ό,τι είχα δει και ένα βίντεο που ανέβηκε. Ή στακαρισμένος ήταν, δεν κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Είχε δώσει full action και κράτησε πολύ λίγο, δεν κατάλαβα. Οπότε λίγο πολύ αυτά είναι να τα πούν για να τα ακούσουν άλλοι, ό,τι να είναι. Απέχει πολύ από την πραγματικότητα τι μπορεί να έγινε σε αυτό το τουρνουά. Απλά και αυτό που ανέφερε πριν και ο Φώτης, κάτι σχετικό είπε, ότι και αυτό με τα high rollers, δηλαδή είναι και λίγο αστείο, γιατί άμα πας και δεις ποιοι παίζουν τα high rollers, πέρα ότι είναι οι ίδιοι συνέχεια, ξέρεις ότι το τι swap μπορεί να έχουν κάνει μεταξύ τους. Δηλαδή ναι, υπάρχουν άτομα που καταρχάς παίζουν τα high roller και έχουν 10, 15 και 20% του εαυτού τους. Δηλαδή τώρα αυτό με τα high roller έχει παραγίνει λίγο το κακό. Θα έπρεπε να είναι πολύ λιγότερα τα high rollers. Ναι, ισχύει. Γιατί πλέον είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν και τη γνώση του πόκερ και την οικονομική δυνατότητα, ας πούμε, για να παίξουν αυτά τα events. Οπότε λίγο πολύ αυτό αναιρείται και ο λόγος της ύπαρξής τους, ρε παιδί μου. Στο χώρο. Αυτά από εμάς. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Κουβέντα που κάναμε για το W Coupe. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για το χρόνο σας. Δεν ήταν εύκολη όλη η διαδικασία να κάνουμε μια τέτοια κουβεντούλα. Έχουν κολλήσει οι πάτη μας πάνω στις καρέκλες εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Πάρη, Φώτη. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή που έδωσε. Πάρα πολύ. Νομίζω ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Άλλαξε την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι τραβάμε εδώ πέρα, τι δύσκολες στιγμές μπορεί να ζούμε, παιδί μου, εδώ πέρα για να παράγουμε αυτό το υλικό το πολύ μπροστά. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, εννοείται ότι θα χαρούμε να μας το πείτε. Αν δεν σας άρεσε, μας το πείτε καλύτερα. Δεν ξέρουμε καταρχήν αν θα κάνουμε άλλα, αν αυτό είναι. Δηλαδή, έτυχε λόγω W Coupe τώρα και κάναμε την όλη ιστορία. Τώρα, αν προκύψουν καλά συμπεράσματα και αυτά, το βλέπουμε. Αλλά δεν ούτε υποσχόμαστε τίποτα, ούτε μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους. Είστε πανίδι. Μάγκες, πήρα μάσκα ανοιχτός για τη νύχτα, είναι πολύ γκέι. Τι πήρα? Το λέω πριν ξεκινήσω το βίντεο. Βασικά δεν θα να σε απογοητεύσω. Μάσκα, ρε, αυτή τη μαλακία που βάζεις στα μάτια και δεν μπαίνει φως. Α, πες έτσι ρε μπρο, εγώ νόμιζα πήρες μάσκα κρέμα να πούμε για να βάζεις. Και εγώ έτσι κατάλαβα ρε μαλακά, την πήρες να βάζεις πριν κοιμηθείς. Επίσης, Φώτη, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά 3 δευτερόλεπτα πριν πεις αυτό που είπες, πάτησα να γράφει. Οπότε... Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Πιστεύεις ή δεν πιστεύεις, λέγε. Αν το έχω κάνει να το δημοσιεύσω... Κάνω τι θέλω. Όχι. Πρέπει να έχουμε κάτι σαν στοιχεία, ξέρω εγώ, του τι έγινε στο W Coupe, τάδε event που έπηγαινε τότε. Έχω κρατημένα εγώ εδώ κάποια στοιχεία για να βλέπουμε γενικά. Ρε Φώτη, εμείς είμαστε το πάνελ, ο παρουσιάς. Ναι. Εμείς αράζουμε εδώ πέρα, ναι, το πάνελ, μαλάκα, δεν μπορώ. Εγώ είμαι με νεγάκι, ας πούμε. Εσείς είστε η Ζαρίφη και οι άλλοι, ρε. Εγώ θα είμαι, δηλαδή, η Λίτσα Πατέρα. Άρα, μπράβο, ναι, ο Φουρθιώτης είμαι εγώ. Γεια σας, φίλες και φίλοι, και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Όπως βλέπετε, δεν είμαι μόνος μου. Έχουμε. Βέβαια, πια σπαστικό σχόλιο. Ο άλλος κάνει παρουσίες και ο άλλος πίνει το χειμώνα. Ναι, ρε, αλλά καφέ, να κάνετε πάσα το φωτήρι.